Στο κτίριο της Μοριακής Βιολογίας στο Παλαιό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται να μεταφερθεί το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσει το κτίριο να είναι λειτουργικό ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, Βαγγέλης Πουλιλιός, παρέλαβε τη μελέτη των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε σε έναν χρόνο από σήμερα να καταστεί ασφαλές και κατάλληλο ώστε να στεγάσει τις υπηρεσίες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Ο πόθος μας να φύγουμε από αυτό το κτίριο που στεγαζόμαστε όχι γιατί θέλουμε, αλλά επειδή δεν είναι δικό μας και επειδή έχει λήξει το μίσθωμα, ήταν να κάνουμε ένα καινούριο διοικητήριο. Από την πρώτη στιγμή, από 1η Ιανουαρίου που αναλάβαμε, ο στόχος μας ήταν αυτός. Προχωρήσαμε λοιπόν σε τη μελέτη, την οποία είμαι ευτυχής γιατί σήμερα την παρέλαβα, τη μελέτη, είδε τις τάξεις, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο της βιολογίας, 2,5 εκατομμύρια, και για να στεγαστούν οι υπηρεσίες αυτές που υπάρχουν εδώ. Συγχρόνως βέβαια, αυτό πιστεύω αν ξεκινήσουμε να το δημοπρατήσουμε, αν δεν υπάρχουν στάσεις, θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, να τελειώσει σε σύντομο, ούτως ώστε του χρόνου να μπούμε μέσα στο καινούργιο κτίριο. Μετά από ενέργειες του Περιφερειάρχη, έχει φτάσει σε ένα καλό σημείο και το Παλαιό Νοσοκομείο. Έτσι. Και το Παλαιό Νοσοκομείο. Ετοιμάζομαι και εκεί την μελέτη. Ήδη ο Περιφερειάρχης είναι στην Αθήνα την Τετάρτη για αυτό το ζήτημα, για την χρηματοδότηση του Παλαιού Νοσοκομείου. Εμείς κάνουμε εδώ, οι υπηρεσίες μου κάνουν τους πίνακες, τι θα στεγαστούν, ποιες υπηρεσίες θα στεγαστούν. Βρισκόμαστε ακόμα στη συναρμολόγηση του καταλόγου. Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα τελειώσουμε, θα το αποστείλουμε στο Υπουργείο, ώστε να διαπιστώσουν και αυτοί ότι πράγματι αυτό το κτίριο είναι απαραίτητο. Το περιβάλλον χώρος είναι μια δαπάνη 500 χιλιάρικα, τα οποία είναι εγκεκριμένη, και όλο μαζί αυτό το πακέτο. Σήμερα περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο να μας παραχωρήσει, γιατί ένα κτίριο του νεκροτομείου και επίσης ορισμένες άλλες εγκαταστάσεις εκεί δεν είναι παραχωρημένες στην περιφέρεια. Πιέζουμε, πιστεύουμε σήμερα θα μας απαντήσουν θετικά, και όλο αυτό όταν θα τελειώσει θα είναι ένα κόσμο για την Αλεξανδρούπολη.